Ήταν πολύ καλό το πινκ-πονγκ. Βολεύει και τους δύο. Και τον κύριο Βορύ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει τίποτα, ούτε από αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης, ούτε από αυτά που είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου. Είστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί το πινκ-πονγκ παίζεται στο ίδιο τραπέζι και δεν παίζεται ξεχωριστά. Και πώς λέγεται αυτό το τραπέζι, Ευρωπαϊκή Ένωση και Καπιταλισμός. Ο διαγωνισμός είναι ποιος καλύτερα υπηρετεί. Και επειδή γκρινιάζεται, πριν από πολλά χρόνια, 1996, μπορεί και πριν, δεν θυμάμαι, ο Βρετανός Επίτροπος Παιδείας έκανε μία διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής, αν δεν κάνω λάθος, στους Πριτάνης κλπ. Και είπε, προκαλώντας σοκ πραγματικά τότε, ξεχάστε τη θεωρία για αποστολή της εκπαίδευσης που θα μορφώνει ολόπλευρα, που θα βοηθάει στη συγκρότηση προσωπικότητας κλπ. Κλπ. Η παιδεία πρέπει να υποταχθεί στις ανάγκες της οικονομίας, βλέπε του κεφαλαίου, και της αγοράς. Και είχαν πάθει σοκ πραγματικά εκείνη την περίοδο από αυτό. Αυτό υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, 97-13 μετά, και αυτό συνεχίζει στην ίδια ρότα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς στην ίδια ρότα. Και επομένως, μην μας λέτε τώρα εδώ ότι έχετε μεγάλες διαφορές στην κατεύθυνση. Γι' αυτό και φτιάχνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα παράγει φθηνό, ευέλικτο, επιστημονικό δυναμικό. Θέλει ανθρώπους με δεξιότητες. Δεξιότητες. Έχουν οι μαϊμούδες δεξιότητες. Όχι με κριτική σκέψη. Θέλει υποταγμένους ανθρώπους, θέλει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα είναι ολοκληρωτικά στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Εκτός αν έχετε κάνει σοσιαλισμό. Τώρα και δεν το ξέρουμε. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Σήμερα το σχολείο παρέχει μόρφωση, παρέχει γενική παιδεία. Κατηγορηματικά όχι. Αυτό έχει να κάνει με το περιεχόμενο, την κατεύθυνση, τις υποδομές, τους καθηγητές κλπ. Κλπ. Δεν παρέχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και όσο προχωράει, προσανατολίζεται ακόμα και από τις μικρότερες τάξεις το κυνηγητό στο να μπορέσει να περάσει στο πανεπιστήμιο. Και μας λέτε, κυρία Αναγνωστοπούλου, που ζείτε σε άλλη χώρα, ότι είστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Αλήθεια. Αλήθεια. Και ο κύριος Βορύδης λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυνηγάει τη δημόσια εκπαίδευση. Είναι, η διαφορά είναι στο πανεπιστήμιο, αλλά εξαλείφεται. Γιατί αναγνωρίζετε τα πτυχία και τα ισοτιμείτε των διάφορων κολεγίων. Αυτό τι είναι, δημόσια εκπαίδευση. Για να δούμε λοιπόν πώς ζει μια λαϊκή οικογένεια, γιατί εκεί θα κριθεί. Τι αντιμετωπίζει. Πρώτον, σχολείο υποβαθμισμένο. Δεύτερον, θέλει ξένη γλώσσα, θα πληρώσει στο φροντιστήριο. Τρίτον, θέλει να πάει το παιδί σε ένα άθλημα κάπου αλλού, θα πληρώσει. Είναι υποχρεώσεις εκπαίδευσης αθλητισμός ή δεν είναι. Θέλει να μάθει ένα μουσικό όργανο, θα πληρώσει. Επομένως, πληρώνει παντού. Και τα φροντιστήρια πλέον ξεκινάνε ακόμα για το δημοτικό. Είναι τραγικό αυτό. Και όμως υπάρχει. Πώς λέγονται, Γιάννη, αυτά που φτιάχνουν. Κέντρα μελέτης τα λένε τώρα. Φροντιστήρια του δημοτικού. Γυμνάσιο τα ίδια και στο Λύκειο βέβαια υπάρχει εξόντωση. Πληρώνει λοιπόν συνεχώς ο εργαζόμενος από την τσέπη του, γιατί οι πλουτοκράτες δεν έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια, τα Χάρβαρντ, τα διάφορα, τα ξέρει ο κ. Γαβρόβλου καλύτερα, όπου μπορούν και τα στέλνουν τα παιδιά τους. Επομένως, να προχωρήσουμε και παρακάτω. Πανεπιστήμιο. Πόσα πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Υπάρχουν ρευστητικές εστίες, διατροφή, έξοδα, άλλα βιβλία, βοηθητικά. Πληρώνει. Πληρώνει μεταπτυχιακά. Πληρώνει. Γιατί χωρίς μεταπτυχιακά σήμερα ξέρετε τι συμβαίνει. Πληρώνουν όσοι δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Η ΕΚ, πώς τα λένε, κέντρα ελευθέρων σπουδών. Κέντρα κατάρτισης, όλα ιδιωτικά. Ποιος τα συντηρεί αυτά. Παιδιά λαϊκών οικογενειών δεν πάνε. Και μετά μας μιλάτε για δημόσια δωρεάν παιδεία. Λίγη ντροπή, η λίγη σεμνότητα δεν βλάφτει. 2,5 δις είναι μόνο τα φροντιστήρια που πληρώνει ο κόσμος καθημερινά. Πάμε τώρα για να απαντήσω σε ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν. Τρίτη Λυκείου εξετάσεις. Τι λέει η κυβέρνηση, όπως κατήντησε η Τρίτη Λυκείου, καλύτερα να καταργήσουμε τη γενική παιδεία, να πάμε στα τέσσερα μαθήματα, αυτά δηλαδή της κατεύθυνσης, και να την κάνουμε ουσιαστικά προπαρασκευαστική χρονιά για τα πανεπιστήμια, δηλαδή ένα ακόμα φροντιστήριο και μάλιστα
λέει ότι έτσι αναβαθμίζεται το Λύκειο. Αναβαθμίζεται το Λύκειο κόβοντας μαθήματα γενικής παιδείας, φορτώνοντας με εξετάσεις πιο δύσκολες. Γιατί θα γίνουν πιο δύσκολες που θα είναι περιφερειακές, θα είναι πανελλαδικού τύπου. Και ταυτόχρονα λέτε, μα τόση κοροϊδία. Πού ζείτε αλήθεια? Έχετε παιδιά στα σχολεία? Για να δώσετε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Έχετε παιδιά στα σχολεία? Θα έχουν χρόνο να συζητήσουν όταν θα κυνηγάνε? Τους αυξάνετε και την ύλη. Στη Δευτέρα Λυκείου αυξάνετε και την ύλη και στους υπόλοιπους. Θα έχουν χρόνο να συζητάνε όταν θα κυνηγάνε? Μην με διακόπτετε. Αυτό κόφτε το. Εδώ δεν είναι Χάρβαντ. Καταλάβατε? Α, μπράβο. Δεν είναι Χάρβαντ. Δεν είναι Χάρβαντ. Θα μας αφήσετε να μιλάμε. Σας διάκοψα καμιά φορά. Ακούστε αυτό το στυλάκι, το ειρωνικό. Είστε υπουργός παιδείας. Σας λέω ότι φέρνετε το νομοσχέδιο τη μεγάλη εβδομάδα που είναι κλειστά τα σχολεία και μου απαντάτε αν είμαστε θρησκευόμενοι του ΚΚΕ. Και δεν τρέπεστε? Τέτοια μαθήματα δίνετε? Μη συνεχίσω. Λέω λοιπόν, αλήθεια, τα παιδιά στην τρίτη ηλικίου, πού ζείτε? Ρωτήστε κανέναν που έχει παιδιά. Θα έχουν χρόνο να κάνουν ελεύθερη συζήτηση κλπ. Κυνηγώντας να πάρουν βαθμό μεγάλο απολυτηρίου. Κυνηγώντας να πάρουν μεγάλο βαθμό για να μπουν στα πανεπιστήμια. Ηρωνία πραγματικά. Και λέτε ότι κάνουμε περιφερειακές γιατί πιέζουν οι γονείς, λέει, και βάζουν υψηλούς βαθμούς τώρα στα σχολεία, στο απολυτήριο. Μα τι λέτε τώρα? Αν ήταν έτσι, θα σας χαιρέτιζαν οι εκπαιδευτικοί. Θα λέγανε ζήτω η κυβέρνηση και ο υπουργός που μας απαλλάσσουν από αυτή την πίεση. Το αντίθετο συμβαίνει. Και τελικά το πρόσχημα ποιο είναι? Αυτά που λέγανε και προηγούμενοι. Αυτά έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αρσένης, αυτά έλεγε και η Νέα Δημοκρατία. Αναβάθμιση του απολυτηρίου. Τώρα, μην πω τώρα τι αναβάθμιση έγινε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτό ήταν το πρόσχημα, και τι θα γίνει και τώρα, και τι αξία θα έχει το απολυτήριο στο σημερινό χάος και στη ζούγκλα. Θέλω να πω για τις τροπολογίες που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καταθέσαμε τροπολογία για κατοχύρωση της βαθμολογίας σε μαθήματα εξετάσεων, ώστε να μην τα δίνει την επόμενη χρονιά. Μας απαντήσατε ότι είναι αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο? Ποιον βοηθά αυτή η ρύθμιση? Βοηθά τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Γιατί ας υποθέσουμε ότι ένας έχει μια ατυχία σε ένα μάθημα. Κάτι έπαθε. Και είναι προετοιμασμένος. Γιατί θα πρέπει να ξαναδώσει του χρόνου και τα τέσσερα μαθήματα? Γιατί όταν ίσχυε αυτό το μέτρο, λέτε ότι απέτυχε? Πώς απέτυχε? Ίσα-ίσα βοήθησε πάρα πολλά παιδιά της εργατικής τάξης και λαϊκών οικογενειών με αυτό να μπουν στα πανεπιστήμια και να γλιτώσουν κάμποσα εκατομμύρια, να πω συνολικά, να μην πω δισεκατομμύρια. Γιατί αρχίζει νέος κύκλος, νέα φροντιστήρια όλη τη χρονιά. Και μας λέτε είναι αδιανόητο. Και η Νέα Δημοκρατία που κόπτεται, γιατί δεν το υποστηρίζει και το κατάργησε? Το κατάργησε βέβαια η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αλλά βέβαια θα πω ότι όταν έχεις, δεν μπορεί να καταλάβεις αυτά τα προβλήματα. Γιατί τα λαϊκά στρώματα και τα παιδιά των φτωχών και μεσαίων οικογενειών, ούτε στο Λάγκαστερ, ούτε στο Κέμπριτζ, ούτε στο Χάρβαρντ, ούτε στο Boston University, ούτε σε διοικητικά συμβούλια εφοπλιστών μπορεί να είναι οι γονείς τους για να μπορέσουν να σπουδάσουν χωρίς εξετάσεις. Και μελημένα όλα τα προβλήματά τους. Και μετά μας λέτε για ισότητα. Και εσείς και οι Σιριζέοι. Ποια ισότητα είναι? Ποια ισότητα έχουμε όταν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και οι οικογένειές τους καταδικάζονται μια ζωή να κυνηγάνε από κοντά άπιαστα όνειρα, να ξοδεύουν τη ζωή τους για να μορφωθούν τα παιδιά τους και να μπουν και στη σειρά της ανεργίας, αν θέλετε, και όταν οι άλλοι τα έχουν λυμένα πριν γεννηθούν, μόλις γεννηθούν κιόλας? Αυτή είναι η ισότητα? Και την υπερασπίζεστε? Και βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και κόπτετε, λέει, όσοι είναι τυχεροί, λέει. Όσοι είναι τυχεροί μπορούν να πάνε στα ιδιωτικά και έχουν λεφτά, ή μπορούν να πάνε και στα ξένα. Τυχερό λέγεται αυτό? Όσοι είναι εκμεταλλευτές. Όσοι έχουν πλουτίσει από τον ιδρώτα των εργαζομένων που τους καταδικάζουν να τρέχουν όλη τους τη ζωή. Και να συμβαίνει αυτό που έλεγε η Αλέιδα Γκεβάρα. Στον καπιταλισμό κάθε γενιά θυσιάζεται για την επόμενη. Και όχι αυτό που λέτε ότι θυσιάζει την επόμενη και έχετε λανσάρει ότι φταίνουν οι πατεράδες που χτίσαν την Ελλάδα και που πήραν κάποιους μισθούς που τους άξιζαν πολύ περισσότερο, ότι φταίνουν αυτοί για αυτά τα χάλια. Αυτό γίνεται. Όταν μια οικογένεια καταφέρνει να έχει ένα εισόδημα, όταν είχε τουλάχιστον, τι κάνει? Λαϊκή οικογένεια. Τρέχει μια ζωή για να πληρώσει, για να σπουδάσει τα παιδιά τους.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά κλπ. Κλπ. Για να μαζεύετε σε μια χούφτα πλουτοκράτες. Παρακαλώ, κύριε Προφίλ. Θα τελειώσω. Ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνω. Για τους πτυχιούχους, τους παλιούς των ΤΕΗ. Εμείς προτείνουμε να δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους παλιούς πτυχιούχους που θέλουν, γιατί μπορεί να μην θέλουν ορισμένα, τι θα γίνουν, αυτοί είναι χιλιάδες. Οι παλιοί, λέω, πριν το 2001. Να ισοτιμήσουν τα πτυχία τους. Γιατί την απορρίπτετε, δηλαδή, είναι ασαφής, κάντε τη σαφή. Ας δεχτείτε την αρχή αυτή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνουν δηλαδή τώρα, πώς θα είναι. Κάντε την εσείς σαφή, συγκεκριμένα να συζητήσουμε με ποια μέτρα μπορεί να γίνει. Και η τρίτη που απορρίπτεται, και θα την πω εδώ για να την ακούσει ο κόσμος, όσους ακούει, τι προτείνουμε εμείς. Προτείνουμε για μεταγραφές. Για ποιους? Με χαμηλό εισόδημα οικογενειακό, με γονείς άνεργους, με αδελφούς αδελφές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, τα παιδιά που τα ίδια και οι γονείς τους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, μονογονιακές οικογένειες, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, αμαία. Την απορρίπτετε, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά, γιατί αυτό είναι βαρβαρότητα. Εμείς καλούμε την νεολαία να συμπαραταχθεί με το ΚΚΕ, γιατί η κοινωνία είναι όριμη. Μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει. Εντάξει, το έφου κλείνω τώρα. Το κλείστε, το είναι εκνευριστικό. Εντάξει, και πριν δώσετε παραπάνω. Σε μένα δηλαδή τώρα κάνετε... Η κοινωνία έχει τεράστιες δυνατότητες. Μπορεί να φτιάξουμε μια κοινωνία, τη σοσιαλιστική, κομμουνιστική κοινωνία, όπου ο καθένας θα μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του, όπου θα έχει δικαιώματα στη ζωή και δεν θα ζει στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μαζί λοιπόν η νεολαία, έχουμε τα μηνύματα και στα πανεπιστήμια και αλλού, άλλωστε η μόνη οργανωμένη νεολαία, ελάτε και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ μια φορά να δείτε, συσπυρώνεται στο ΚΚΕ και ας κλείσει τα μάτια στους ψευτοκαυγάδες. Την ίδια στρατηγική έχουν, τα ίδια αφεντικά εννοώ πολιτικά υπηρετούν και αυτά είναι το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η καπιταλιστική βαρβαρότητα.